Και θα πάμε τώρα στο Μανώλη Κωστίδη, καθώς σήμερα ο Ερντογάν υποδέχθηκε την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Μελώνη και η ατζέντα των συνομιλιών τους, καλησπέρα Μανώλη, ήταν ευρύτατη για καλησπέρα. θέματα που πρέπει να μας ενδιαφέρουν και να τα προσέξουμε, διότι μίλησαν και για τη Λιβύη, και για τα Eurofighter, και για το μεταναστευτικό. Ακριβώς, η Τζόρτζια Μελώνη βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη όπου συναντήθηκε με τον Ρετζέπτα Περντογάν. Και φαίνεται ότι τέθηκαν πολλά ζητήματα. Σαφώ οι διμερεί επαφέ, οι ευρωτουρκικέ σχέσει. Αλλά αυτό που ενδιαφέρει και την Ιταλία και την Τουρκία είναι το τι θα γίνει με τη Λιβύη. Οι φυσικοί πόροι που αφορούν τη Λιβύη και η Τουρκία πρόσφατα έχει δηλώσει το ενδιαφέρον τη να πραγματοποιήσει έρευνε σε συνεργασία με τη Λιβύη. Αλλά και εκεί είναι και η Ιταλία. Από εκεί πέρα, οπωσδήποτε το ζήτημα των Eurofighter καθώ η Ιταλία είναι συμπαραγωγό χώρα, ωστόσο χρειάζεται η έγκριση τη Γερμανία για να πουληθούν. Τα Eurofighter στην Τουρκία, Από τι τέσσερι χώρε, καταλαβαίνουμε, Μανώλη, που είναι στη συμπαραγωγή των Eurofighter, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι θετικό. Η Γερμανία έχει τι πιο σοβαρέ επιφυλάξει. Η Ισπανία κλείνει το μάτι στην Τουρκία. Μένει να δούμε τι είπε και η Μελώνη στον Ερντογάν. Να μάθουμε κάποια στιγμή. Πι, πιθανότατα λένε ότι τουλάχιστον δεν είναι αρνητική. Ναι. Αυτό αναφέρουν οι πηγέ. Αυτό που ε, μάθαμε όμω. Εξωτερική συνάντηση με τον Ερντογάν, η Τζόρτζια Μελώνη φρόντισε να επισκεφθεί και την κλειστή αγορά τη Κωνσταντινούπολη για να αγοράσει διάφορα τοπικά προϊόντα. Πάμε τώρα σε μια άλλη συνάντηση που έγινε υπό άκρα μυστικότητα μεταξύ Φιντάν και Χανίγια, του ηγέτη δηλαδή τη Χαμά. Ναι, τη Χαμά που πραγματοποίησε το τρομοκρατικό χτύπημα στι 7 Οκτωβρίου στην, στο Ισραήλ με 1200 νεκρού, σύμφωνα με διπλωματικέ πηγέ τη Τουρκία. Πραγματοποιήθηκε αυτή η επίσκεψη, αλλά το εντυπωσιακό στοιχείο είναι δεν ξέρουμε πού έγινε και πότε ακριβώ έγινε. Δεν, ανα... δεν αναφέρεται καθόλου αυτή η πληροφορία. Απλά να πούμε ότι ο Φιντάν πριν δύο μέρε ήταν στην Ιορδανία, ενδεχομένω εκεί ή κάπου αλλού. Ναι. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ε, υπάρχουν πληροφορίε ότι υπάρχουν προσπάθειε για την απελευθέρωση ομήρων, ενδεχομένω η Τουρκία να στέλνει κάποια συγκεκριμένα μηνύματα προ τη Χαμάς. Κάτι που παρατηρήσαμε, το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο τη Τουρκία αναφέρεται στη Χαμάς ως αντιστασιακή οργάνωση. Επίσης, ο Φιντάν ξέρει από μυστικές συναντήσεις. Αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών ήταν. Δεν μας προκαλεί έκπληξη αυτή η μυστικότητα γύρω από τη συνάντησή του με τον Χανίγια. Σε ευχαριστούμε, Μανώλη.